πελάτη, όχι μόνο πελάτη, αλλά από εδώ. Πώς θα το κάνετε, για πείτε μας έτσι ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνετε. Η πρώτη κίνηση που κάνω είναι η σωστή πλέον ενημέρωση των εργαζομένων και ανθρώπων που εργάζονται πάνω στα λεωφορεία, ότι ο επιβάτης είναι εκείνος που μας φέρνει το μισθό μας στο τέλος, ο επελάτης είναι εκείνος που μας φέρνει το διοπορισμό μας και ο πελάτης είναι εκείνος που μας φέρει αύριο το πρωί την προοπτική να υπάρξει τούτο το κτέρ, ναι ή όχι. Αν λοιπόν δεν καταλάβουμε όλοι ότι ο επιβάτης είναι εκείνος που φέρνει τα χρήματα, από εκεί και πέρα έχουμε αποτύχει. Ξεκινάω λοιπόν με μια σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, με μια σωστή ενημέρωση και σε αυτή την κατεύθυνση σας υπέρ ευχαριστώ που θα με βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση να μάθει ο κόσμος ότι το ΚΤΕΛ πλέον μπαίνει σε άλλες διαδικασίες μιας μοντέρνας και μιας πραγματικής εταιρείας παροχής καλών υπηρεσιών. Εάν αυτό το πράγμα, εκεί ζητάω τη δική σας αρρωγή. Κύριε Κουτσόλη, τώρα με την έναρξη των σχολείων, είναι όλα έτοιμα για το πρόβλημα. Κοιτάξτε, ναι, επειδή περίμενα αυτή την ερώτηση, ήδη έχει γίνει, όπως ξέρετε, έχει γίνει ένας διαγωνισμός για την ανάθεση κάποιων, σε κάποιους μεταφορείς του έργου. Ενημερωνόμαστε σήμερα, οι συνεργάτες μου εδώ είχαν πάει στην περιφέρεια για να πάρουμε όλα τα δρομολόγια. Με πολύ 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 έτσι, αγάπη για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι θα δουλέψουμε νυχθημερώνοντας ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω. Βεβαίως. Μόλις είπατε ότι είναι ποτέ μια επιχείρηση κοινή οφέλης, μπορεί να μην είναι την αυστηρή έννοια του όρου, εν πάση περιπτώσει κατανόητο είναι με αυτό που με όσα αναφέρατε. Θέλετε να μας πείτε, να μας δώσετε μια εικόνα της οικονομικής κατάστασης του ΚΤΕΛ σήμερα. Δεν είναι καλή. Η οικονομική κατάσταση του ΚΤΕΛ, είτε επειδή βάλθηκε όπως όλες οι επιχειρήσεις από την οικονομική δυσπραγία της εποχής των τελευταίων 8 χρόνων. Ένα μόνο θα σας πω, το ανέφερα στην αρχή, ότι η πληρότητα όταν είχα φύγει εγώ το 2007 άγγιζε σχεδόν το 50%, σήμερα η πληρότητα των λεωφορείων έχει ανοίξει το 22% με στατιστικά στοιχεία. Αυτό δείχνει ότι τα έσοδα του ΚΤΕΛ είναι μειωμένα. Έχει υπάρξει και μία μείωση, δραστική μείωση των συμβατικών εσόδων, όπως παραδείγματος χάρη της μαθητικής μεταφοράς, όπως της στρατιωτικής μεταφοράς, που όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα έχουν φύγει τα στρατόπεδα, έχουν αφομοιωθεί τα στρατόπεδα στην Τρίπολη. Είχα μία πάρα πολύ καλή συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη, και συνάδομαι απόλυτα και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατανοεί ότι όλες οι επιχειρήσεις του νομού θα πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να ενισχυθούν γιατί για να μπορέσουμε τούτος ο τόπος να παρουσιάσει σημεία ανάπτυξης. Δεν πάμε καλά, σας είπα, λόγω πληρότητα λεωφορείων. Λόγω γραμμικής μεταφοράς των λεωφορείων. Δηλαδή το λεωφορείο ξεκινάει για το χωριό μου, της Καρδίας Λακωνίας, και ξεκινάει με έναν επιβάτη. Έναν επιβάτη σε ένα λεωφορείο 50 θέσεων, όπως καταλαβαίνετε, είναι 0,5% η πληρότητα. Αυτό εδώ το πράγμα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Το λεωφορείο για να πάει εκεί, τα έξοδα παραμένουν τα ίδια. Τα έξοδα παραμένουν τα ίδια. Η κίνηση του λεωφορείου, η αύξηση των καυσίμων, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αν θέλετε, και από την άλλη πλευρά η μείωση των εσόδων έχουν δημιουργήσει ένα οικονομικό πρόβλημα το οποίο φρονούμε ότι με κάποια περιστολή δαπανών και οπωσδήποτε και καλύτερη άντληση εσόδων από τον κόσμο, γι' αυτό ζητάω τη βοήθεια του κόσμου. Έχουμε υποχρέωση εδώ πέρα, σε αυτή την εταιρεία, όχι γιατί είναι ο Κουτσόγιωργας ή οι συνεργάτες του ή οτιδήποτε, έχει
ο νομός πρέπει να μας υποστηρίξει. Για να μας υποστηρίξει, πρέπει και μέσα από τη δική μας σειρά να δώσουμε καλές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και... κύριε Πρόεδρε, δεν θα περίμενα να μας πείτε αριθμούς. Θα είχε ίσως αξία για τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη που διώκεται, με τον πελάτη δηλαδή. Αυτό δεν θα ήθελα, είναι στη δική σας διαφέρεια, αν θέλετε μας λέτε για 2-3-5 νούμερα, αν οφείλει, αν προστάει, αν σκεφτεί. Αυτό εσείς θα το πείτε. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω, καθώς παραλάβατε, φαντάζομαι ότι παραλάβατε πριν 2 μέρες, έχετε πρόχειρα στοιχεία το κτέλ την περασμένη χρονιά, το προηγούμενο οικονομικό έτος, τι δαπάνες έκανε για την προβολή του, για τις γραμμές αιχμής, ας πούμε, που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχετε καθόλου στοιχεία, ποιες είναι οι δαπάνες, ποιο είναι το budget δηλαδή, που καταναλώθηκε, ώστε να προβληθεί η επιχείρηση αυτή που, εν πάση περιπτώσει, παρά την μιζέρια, λειτουργεί και καλά, θα σας έλεγα ως πελάτης. Μια ερώτηση σε κάποιο σημείο, το οποίο ακόμα δεν το έχω εξετάσει. Όμως, στην επόμενη συνάντησή μας θα είμαστε εδώ. Μάλιστα. Δεν έχει, κοιτάξτε, θα πρέπει να καταλάβουμε εμείς, σαν κτέλ, γιατί αυτό λέω, ότι πλέον δεν είμαστε... είμαστε μία από τις μεταφορικές εταιρείες. Για να γίνουμε η κατεξοχήν μεταφορική εταιρεία του νομού, όχι μόνο θα πρέπει, όπως σας είπα, να πάμε εμείς πίσω από τον επιβάτη. Για να πάμε πίσω από τον επιβάτη θα πρέπει να προβάλλουμε το έργο μας. Θα πρέπει να δώσουμε πολλές τέτοιες υπηρεσίες. Για να το κάνουμε, ζήτησα προηγουμένως τη βοήθειά σας και πραγματικά σας θέλω αρώμους. Ενισχυτικά σε αυτά που είπε ο συνάδελφος, εάν εκτός από αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς, υπάρχουν και ζητήματα κακοδιαχείρισης ή υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν, εάν δηλαδή η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε δανεισμό, εάν εξυπηρετεί κάποια πράγματα μέσα από το δανεισμό, δηλαδή αυτά τα ζητήματα όλα τα έχετε... τα γνωρίζετε, τα συζητάτε, ξέχωρα από τη μείωση του μεταφορικού έργου ή την κρίση και αυτά. Υπάρχουν και ζητήματα τέτοια που κατά καιρούς στα προηγούμενα χρόνια ακούστηκαν. Θα ήθελα να πω ότι εντάξει και θα μου επιτρέψετε με όλο μου το σεβασμό τα ενίκω μη εντύπω. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά οπωσδήποτε εγώ δεν θα ήθελα, γιατί η εταιρεία είναι ενιαία, έχει μια συνέχεια και οπωσδήποτε δεν θα ήθελα να δικαιολογήσω μια δική μου μελλοντική αποτυχία στα τεκτενόμενα της προηγούμενης εποχής. Αυτό δεν το κάνω ποτέ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάντοτε πιστεύω στο έργο μου, στα έργα μας, γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι εδώ που είναι ταγμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, και όχι στο τι έγινε στο παρελθόν. Αυτό βέβαια υπάρχει, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ σήμερα, χάρη επιτρέψατε μου, έτσι. Κύριε Κοτσό, μπορώ να ρωτήσω και εγώ κάτι. Θα κάνετε κάποια αναδιάταξη στα δρομολόγια, θα αλλάξετε κάτι, θα τα ξαναδείτε εξ αρχής και μάλιστα πρόσφατα, επειδή έχουμε ασχοληθεί και το ανέφερε και στον κύριο Μανδρώνη σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε, ότι υπάρχει ένα παράπονο από την πλευρά της Δημοτικής Ενότητας Κοντοβάζανος του Δήμου Γορδινίας, ότι εκτός σχολικής περίοδου δεν υπάρχει καθόλου συγκοινωνία, ακριβώς λόγω του ότι δεν έχει κόσμο. Θα κοιτάξετε λοιπόν μήπως αλλάξετε σε κάποιες περιοχές της ορεινής Αρκαδίας κάποια δρομολόγια ή και για Αθήνα ή για οπουδήποτε εσείς κρίνετε. Η δική μου θέση είναι ότι το μαγαζί πρέπει να είναι ανοιχτό. Αλλιώς, εάν μία μέρα το κλείνουμε και την άλλη το ανοίγουμε, ο κόσμος πλέον σε εγκαταλείπει ως επιχείρηση. Το μαγαζί θα πρέπει να είναι ανοιχτό. Βέβαια, μέσα στα πλαίσια, τα οποία πλαίσια θα μπορέσουμε όλοι μαζί, δηλαδή θα ήθελα να βοηθήσει και ο κόσμος λίγο, να καταλάβει ότι κάτι αλλάζει σε τούτο εδώ το μαγαζί και να μας βοηθήσει. Χωρίς τη βοήθεια του κόσμου δεν μπορούμε και εμείς να, ό,τι και να θέλουμε, γιατί όπως ξέρετε, έχει επικρατήσει ότι το κτέλ επιδοτείται. Δεν επιδοτείται καθόλου. Δεν επιδοτείται. Το κτέλ είναι μία εταιρεία που για μένα ναι, η πολιτική την έχει χρησιμοποιήσει λέγοντας ότι έχουν μονοπωλιακή εξυπηρέτηση, με μονοπωλιακή εκμετάλλευση, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Η μονοπωλιακή είναι η επικεφαλίδα. Από κάτω έχει ελεγχόμενη τιμολογιακή πολιτική, αναγκαστική εκτέλεση δρομολογίων, αναγκαστικό στόλο λεωφορείων.
Από εκεί και πέρα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να συνυπολογιστούν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οπωσδήποτε βέβαια, στόχος μας είναι ο επιβάτης. Και ο επιβάτης και στο κάθε απομακρυσμένο χωριό να εξυπηρετεί. Ερωτήσεις άλλες, οτιδήποτε. Και θα ήθελα να πω, τελειώνοντας, υπεραίνοντας αυτή την χαρά που είχα να σας έχω εδώ μαζί μου σήμερα, ότι θα είμαι πάντοτε ανοιχτός σε οποιασδήποτε ερωτήσεις. Όχι πάντοτε καλού περιεχομένου ή επενδυτικού και κατακριτικού περιεχομένου. Γιατί τότε θα βοηθηθώ να κάνουμε καλύτερα το έργο. Θα μας δώσετε το τηλέφωνο να το έρθω.